Και πάμε να συνδεθούμε με την Επίδαυρο και τον Νίκο Γαλάνη. Είναι διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου του Αγίου Δημητρίου. Καλημέρα. Θα δούμε το βίντεο και μετά θα έρθουμε σε εσάς. Πάμε. Γιατί μου είπε να χωρίσουμε. Επειδή μου είπε όχι. Επειδή ήθελε να φορέσει εκεί την κοντή φούστα. Επειδή ήθελε να βγει με τις φίλες της. Επειδή μου έθιξε τον αντρισμό. Επειδή χάλασε η φάση. Γενικοτονία δεν σημαίνει σκοτώνεις μια γυναίκα. Σημαίνει τη σκοτώνεις επειδή είναι γυναίκα. Συνήθως τα παιδιά φτιάχνουν βίντεο με ευχές. Μπράβο σας. Καλημέρα σας. Ναι. Πραγματικά έτσι ξεκινήσαμε. Η ιδέα ήταν... Νιάτικον, αλλά η αλήθεια είναι ότι η φετινή χρονιά στιγματίστηκε στη χώρα μας από αυτό, αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα των δολοφονιών γυναικών, δυστυχώς πάρα πολλών, 17 γυναικών. Οπότε συζητήσαμε με τους μαθητές της 5ης και της 6ης τάξης του σχολείου μας, τον Άγιο Δημήτριο, στον Επίδαυρο, και αποφασίσαμε ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε ένα χαρούμενο απλά βίντεο με χριστουγεννιάτικες ευχές, γιατί μας προβλημάτισε πολύ αυτό το γεγονός, τα φετινά γεγονότα. Και εγώ έτσι πλάγιν με τις γνώσεις των μαθητών πάνω σε αυτό το ζήτημα, με τις απορίες τους, με τους προβληματισμούς τους. Και εμείς όταν ανησυχούμε και όταν έχουμε προβληματισμούς, αυτό που κάνουμε είναι να καταπιανόμαστε με την τέχνη, με την δημιουργία μιας ταινίας μικρού μήκους. Αυτό και δημιουργήσαμε ένα πολύ μικρό βίντεο, 45 μόνο δευτερολέπτων, για να στείλουμε ένα μήνυμα και να μάθουν τα παιδιά, γιατί είναι οι αυριανοί πολίτες, αλλά και να στείλουμε ένα μήνυμα για την επόμενη χρονιά, που είναι απλά η ευχή μας, αλλά ελπίζουμε να μην ξανασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα και να μην ξανακούσουμε αυτή τη λέξη που βάλαμε φέτος στο λεξιλόγιο μας. Λέτε ότι τα παιδιά είχαν προβληματισμούς και σας έκαναν διάφορες ερωτήσεις. Μπορείτε να μοιραστείτε κάτι από αυτά μαζί μας? Φυσικά, η κυριότερη ερώτησή τους ήταν, για πορεία τους, ήταν πώς κάποιοι άνθρωποι αποφάσισαν να τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου, ασχέτως. Χωρίς προφανή λόγο, δηλαδή απλά επειδή είναι ένα άλλο φύλο. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν, προσπαθούσαν να ρωτήσουν τι έγινε, γιατί έγινε πάνω σε ένα τακόμα ή οτιδήποτε. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι τόσες γυναίκες φέτος δολοφονήθηκαν. Απλά χωρίς κάποιο λόγο. Ήταν εντελώς παράλογο, εντελώς άδικο, εντελώς αποτρόπαιο. Ήξεραν όλες τις περισσότερες ιστορίες, θυμόταν τα ονόματα των γυναικών. Ήταν απίστευτο ότι τα παιδιά σε την ηλικία των 11-12 ετών είχαν δώσει γνώσεις. Και φυσικά είχαν, όπως όλα τα παιδιά, φυσικά, το αίσθημα της αθωότητας ότι αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό να γίνεται και δεν πρέπει να γίνεται. Τα παιδιά αυτά το έχουν από μέσα τους εγγενετής, θα λέγαμε. Η αλήθεια είναι ότι όμως όταν μεγαλώνουμε, από αυτά που μαθαίνουμε γύρω μας και από αυτά που βλέπουμε, γινόμαστε πιο αποτινωνόμαστε, πιο κτίνοι, χάνουμε την αθότητά μας. Κύριε Γαλάνη, φοβηθήκατε ότι το θέμα από μόνο του είναι πάρα πολύ σκληρό για τόσο μικρές ηλικίες? Γιατί θέλει μια διαχείριση αυτό, έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι πως είχα προβληματιστεί και εγώ, γι' αυτό και διάλεξα μόνο τα μεγάλα παιδιά του σχολείου μου, τις 5ης και τις 6ης, τα οποία μπορούσαν να ανταποκριθούν στο ζήτημα, μπορούσαμε να καταπιαστούμε με αυτό, να συζητήσουμε. Και επειδή βρίσκονται στον προθάλαμο του γυμνασίου, του λυκείου, θα κάνουν σχέσεις, ήθελα να μιλήσουμε για αυτό το ζήτημα και έστω αυτά τα λίγα παιδιά που έχουν στο σχολείο μας να μπορέσουν να αποκτήσουν αρχές και αξίες όπως ο σεβασμός. Μιλήσατε και με τους γονείς τους? Ανεξαρτήτως φίλου. Συζητήσατε και με τους γονείς τους? Ναι, πάντα, ότι πάντα. Υπήρχε αυτή η σκέψη, δηλαδή τα παιδιά να μπουν στη διαδικασία να πραγματευτούν ένα τόσο σκληρό θέμα? Ναι, πάντα παίρνουμε και την άδεια των γονέων ώστε να δημιουργήσουμε μια ταινία που θα προβληθεί δημόσια και δεν έχω πραγματικά λόγια για την υποστήριξή τους και στο συγκεκριμένο σχολείο, αλλά και γενικά σε όλα τα σχολεία που έχω δουλέψει και πάντα κάνουμε έτσι ταινίες. Οι γονείς βοηθάνε πάρα πολύ. Είναι πολύ ευτυχισμένοι όταν τα παιδιά τους δημιουργούν όμορφα πράγματα. Ναι, ναι. Σημαντικό είναι ότι οι γονείς των παιδιών συνένεσαν στο να δημιουργήσουν αυτά τα μικρά παιδιά ένα τόσο ισχυρό μήνυμα για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα,
Νομίζω ότι και καταλαβαίνουν και οι ίδιοι και εσείς. Νομίζω ότι ένα μήνυμα να πω ότι που πολλές να φορές είναι πιο δυνατό. Ναι, στις περισσότερες περιπτώσεις λέμε ας το μην το βάλεις τώρα, μην το συζητήσουμε με το παιδί αυτό. Είναι πολύ μικρό ακόμα για να συζητήσουμε τέτοια θέματα. Είναι σημαντικό το ότι οι γονείς με τους οποίους επικοινωνήσατε και προφανώς καλά κάνατε, σας είπαν ναι, θέλω το παιδί μου να μιλήσει γι' αυτό. Ο ρόλος του σχολείου είναι και αυτός. Εγώ πάντα αυτό λέω και με τους γονείς. Δεν είναι μόνο να μαθαίνουμε ορθογραφία και προπαίδεια στα παιδιά, αλλά είναι και η κοινωνικοποίησή τους και η απόκτηση, η διδασκαλία κάποιων αξιών για τους αυριανούς πολίτες, για να έχουμε μια καλύτερη κοινωνία από αυτή που θα τους παραδώσουμε. Είναι αυτό που είπατε, κύριε Γαλάνη. Είναι στον προθάλαμο της εφηβείας. Θα πάνε στο γυμνάσιο, στη συνέχεια στο λύκειο, θα συνάψουν σχέσεις. Και το σχολείο είναι η δεύτερη οικογένειά μας. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά στην ηλικία αυτή, της 5ης και της 6ης Δημοτικού, να αρχίσουν να καταλαβαίνουν κάποια πράγματα με την ελπίδα ο κόσμος μας να γίνει καλύτερος και αυτά τα παιδιά να είναι καλύτερα παιδιά από ότι η δική μου γενιά, του Άκη, όλων εμάς. Έτσι ακριβώς είναι και όπως σας είπα, έτσι ξεκίνησε και η κουβέντα με τα παιδιά, γιατί ήδη βρίσκονται σε μια ηλικία, όπως είπατε, στην προεφηβεία, που αρχίζουν και αισθάνονται κάποια πράγματα για το άλλο φύλο, θα κάνουν σχέσεις. Οπότε πρέπει από τώρα να ξέρουν ότι πρέπει να σεβόμαστε τον συνάνθρωπο, όποιο φύλο και αν αυτό, ασχέτως αν είναι σε μια σχέση ερωτική ή όχι, να είμαστε ευγενείς και αν, όπως είδαμε και φέτος στην χώρα μας, αν μας λέει κάποιος όχι ή δεν θέλει να είναι μαζί μας, τότε εμείς σεβόμαστε και δεν προχωράμε σε τέτοιες αποτρόπες πράξεις. Και απ' την άλλη να βάζουμε τα όριά μας και να φεύγουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα κύριε Γαλάνη. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Μπράβο σας. Εντυπωσιακό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.